Πάμε. Άντε ρε. Μισό ρε, κάτσε να δω να βάλω κανένα. Όχι, τώρα. Να δούμε. Έχω 4 upgrades. Το ένα μπήκε. Had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next run through. Okay. I found the boss and grab it. No. No, prove it. Oh, I must. Έλεο, σταμάτα να πατάς πώς μας έχεις... Αφού μου έχει weekly resource ρε βλάκα, θα κάνω upgrades, συγγνώμη κιόλα. Ακόμα δεν προλαβαίνεις να τα πάρεις και τα στέλνεις. Θα ξέρω, προφανώς ρε, προφανώς. Πρέπει να εξελιχθεί η ομάδα. Βλέπω. Ωραία, μπήκαν όλα. Και στην durability περνάμε στην προτελευταία θέση. Ωραία. Εντάξει, καλά είμαστε. Πάμε Αυστραλία. Εδώ είσαι εδώ. Στην τζέντα ξέρουμε ότι έχει καλό pace. Εδώ είσαι εδώ. Βασικά περίμενε. Να δούμε να πάμε εγώ να κάνω. Τώρα είχαμε να ήταν κι άλλοι. Είχαμε. Ναι, ναι. Τα αλλάζω όλα αρχικά. Όλα, τε. Τι βεσούλα. Και θα κάνουμε και ένα upgrade. Εδώ, αυτό το μεγάλο. Ρας. Πάμε. Εγώ δεν είχα μια μάνα σαν. Πάμε αγώνα. Πάμε αγώνα. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Charles Leclerc lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Perez, Hamilton, Daniel Ricciardo, and Russell, Norris, Sainz, Ocon, and Hawk, Tsunoda, Gasly, Valtteri Bottas, and Magnussen, Vettel, Albon, Lance Stroll. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Guan Yu Zhou, Latifi, and Jones. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σκλάβ και επιστρέψαμε για ακόμα ένα επεισόδιο του Cop Career Mode παρέα με τον φίλο μου τον Τάβα. Σήμερα είμαστε στο Albert Park της Αυστραλίας και από ό,τι είδατε ξεκινάμε τελευταίοι. Αυτό επειδή κάναμε ένα λάθος στο qualifying, το οποίο δεν έχω βιντεοσκοπήσει, ξέχασα να το κάνω clip. Οπότε θα βολευτούμε μόνο με τον αγώνα. Είδατε τα upgrades που μπήκαν στο μονοθέσιο. Έχουμε κάνει μερικά upgrades στο durability. Και αυτό είναι που θα δουλέψουμε το πρώτο μισό της σεζόν. Βλέπετε και τις πιέσεις εδώ στα ελαστικά. Πρέπει να έβρεχε στο quali. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει. Αλλά αποκλειστήκαμε σίγουρα από το Q1 και αλλάξαμε εντελώς τον κινητήρα μας. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην Αυστραλία. Μία από τις αγαπημένες μου πίστες. Και με το νέο layout είναι ακόμα καλύτερη. Θεωρώ. Βέβαια, οι περισσότεροι από εμάς την είχαν συνηθίσει με το παλιό layout. Τώρα είναι ακόμα πιο γρήγορη, επιτρέπει περισσότερα προσπεράσματα. Την έχετε δει, τα έχουμε ξαναπεί. Την έχετε δει τουλάχιστον ήδη δύο φορές και τρεις με το setup που έχω δείξει στην πίστα. Οπότε πάμε να σκυπάρουμε το formation lap, να πάρουμε τη θέση μας στο grid. Το parking θα είναι MOV και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τον αγώνα από την τελευταία θέση. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κόκκινο φως. Σβήνουνε τώρα και έχουμε κίνηση. Έχουμε φύγει ήρεμα. Βλέπετε πάρα πολύ, έχουνε soft γόμα μπροστά. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το χάος και θα μείνουμε πίσω για την ώρα. Τώρα θα φερνάρουμε και θα πλησιάσουμε τους υπόλοιπους. Θα πάμε να κοιτάξουμε από την εξωτερική. Σε πολλά μονοθέσια καθυστερούν ο ένας τον άλλον. Μια Αλφα Τάουρι το έχει χάσει, είναι ο Τσουνόντα.
Μεγάλη χαρά αυτή. Δεν λέμε παραπάνω. Και βουτάμε για την εσωτερική του Μάγνουσεν και πάμε να περάσουμε και τον Ζου. Θα τα καταφέρουμε πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνουμε στην 14η θέση ήδη. Και ο Τάβα είναι μπροστά στην 11η. Καθόλου καλή εκκίνηση από τον αντίπαλό μας την φετινή σεζόν, τον κύριο αντίπαλό μας, και νομίζω σε όλες τις σεζόν αυτός ήταν ο αντίπαλός μας, ο Τάβα, μιας και είναι το κοοπ. Πλέον είμαστε σε διαφορετικές ομάδες, δεν ξέρω πότε θα ξαναβρεθούμε σε παρόμοια ομάδα, αλλά θα στρέψουμε στον αγώνα. Για τώρα ο Ζου προσπαθεί να μας κάνει επίθεση και ο Φέτελ, άμα κοιτάξετε μπροστά, έχει 5 δευτερόλεπτα ποινής, λογικά για κάποια επαφή, μπορεί και για την επαφή που είδαμε με τον Τσουνόντα. Ο οποίος Τσουνόντα είχε γίνει ghost και περάσαμε από μέσα. Τον Μπότας πάει να κάνει κίνηση στον Φέτελ από την εξωτερική, αλλά δεν μπορεί να δοκιμάσει κάτι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαστε με τη hard, ενώ οι περισσότεροι στο grid είναι με soft γόμα σε αυτό το σημείο, που σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο γρήγοροι από εμάς θεωρητικά στα πρώτα στάδια του αγώνα. Για 5 γύρους max, δεν δίνω παραπάνω γύρους. Εδώ Μπότας πάει να κάνει κίνηση στον Φέτελ, ο οποίος Φέτελ γλιστράει και θα το εκμεταλλευτούμε αυτό όσο μπορούμε και εμείς. Θα πάμε να κοιτάξουμε από την εξωτερική του Φέτελ, που είναι η καλύτερη γραμμή εξωτερική για την πρώτη στροφή. Κρατιόμαστε οριακά, πατάμε και εκτός πίστας, αλλά θα ολοκληρώσουμε το προσπέρασμα. Χάνουμε και πολύ χρόνο, τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο από τον Μπότας, αλλά έχουμε καθαρίσει τον Φέτελ. Ανεβαίνουμε στην 13η θέση και προχωράμε στον 4ο πλέον γύρο, όπου ο Μπότας πιέζει τον Τάβα, ο οποίος Τάβα είναι και αυτός με την hard γόμα. Τώρα θα πάει να κάνει κίνηση από την εσωτερική. Εδώ ο Μπότας όμως δεν μπορεί να περάσει στα φρένα και θα χαλάσει τη γραμμή του. Θα πάμε από την εξωτερική να κοιτάξουμε για μια κίνηση. Δεν θα το κάνουμε. Θα μείνουμε πίσω για την ώρα. Ο Τάβα δεν είναι στην δεκάδα, είναι 11ος. Μπροστά έχει δημιουργηθεί ένα μικρό τρενάκι το οποίο οδηγεί μια Ferrari. Και νομίζω ότι αν καθαρίσουμε τον Μπότας, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πιάνουμε αυτό το τρενάκι. Γιατί περισσότεροι εκεί μπροστά έχουν soft γόμα, που σημαίνει ότι μετά θα περάσουν σε hard μέχρι τέλους και θα την τραβήξουν μπορεί και 20 γύρους. Εμείς θα περάσουμε σε medium κάπου στον 14ο και μετά θα έχουμε καταπληκτικό ρυθμό για το υπόλοιπο του αγώνα. Εδώ ο Μπότας συνεχίζει να πιέζει τον Τάβα. Είμαστε σε απόσταση DRS. Ο Ζου έχει χάσει επαφή από εμάς πίσω. Έχουμε προχωρήσει ήδη στον 5ο γύρο. Δεν έχει γίνει τίποτα σε όλους αυτούς τους προηγούμενους γύρους. Τώρα ο Μπότας θα ξαναπιέσει τον Τάβα. Ο Τάβα αλλάζει γραμμή για να του σπάσει τον αέρα. Το καταφέρει. Καίμε και την μπαταρία για να πλησιάσουμε. Και έχουμε και καταπληκτική τελική από ό,τι βλέπω σε αυτό το σημείο. Ο Μπότας δεν μπορεί να περάσει τον Τάβα. Όπως είδατε, τρέχαμε και 15-20 φτερά. 10-20 στο quali και 15-20 τα αλλάξαμε μετά για αγώνα, ώστε να έχουμε περισσότερο downforce και να είμαστε λίγο καλύτεροι στις στροφές. Έχουμε ήδη καλή τελική. Οπότε χρειάζεται και λίγο downforce για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το AI στα αργά κομμάτια της πίστας. Εδώ ο Τάβα δέχεται την πίεση από τον Μπότας. Εμείς έχουμε DRS, έχουμε και 70% μπαταρία, θα την κάψουμε. Ο Μπότας πάει να κοιτάξει για κίνηση στον Τάβα. Όχι, θα μείνει πίσω για την ώρα. Εμείς θα εκμεταλλευτούμε οποιαδήποτε ευκαιρία μας δοθεί. Και φαίνεται ότι ο Μπότας πάει ξανά να κάνει κάποια κίνηση στον Τάβα. Μάλλον όχι. Θα μείνει πίσω για την ώρα. Δεν ανησυχούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην 13η θέση. Μπροστά έχουμε μέχρι την 11η. Και μετά βλέπω και μια Αλφα Τάουρι. Σίγουρα είναι ο Πιέρ Γκασλί, ο οποίος θα είναι ο στόχος αφού καθαρίσουμε τους δύο μπροστινούς μας. Ο Τάβα δεν τα πάει και τόσο καλά στην Αυστραλία. Όπως έχω πει, είναι από τις αγαπημένες μου πίστες. Και πλέον έχουμε μάθει και το καινούριο layout, οπότε μπορούμε να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Το έχουμε βρει και με το setup αρκετά. Όμως τώρα μειώνουμε τον Μπότας και θα πάμε από την εσωτερική να περάσουμε με το ERS. Κοιτάξτε τη διαφορά τελική. Ο Μπότας πάει για switchback, αλλά έχουμε την εσωτερική για την επόμενη. Δεν θα το επιτρέψουμε. Πλέον έχουμε τον Τάβα μπροστά. Έχουμε μάχη με τον Τάβα. Πόσες φορές το έχετε δει αυτό μέχρι στιγμή στο κοπ? Θα σας πω εγώ, μπορεί και καμία. Δεν έχουμε ξανακάνει μάχη με τον Τάβα ποτέ ξανά. Ίσως τώρα να είναι η πρώτη φορά που θα γίνει σε κανονικές συνθήκες. Είμαστε στην Αλπίνη, είναι στη Χάς, δεν υπάρχουν team orders προφανώς. Και τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι στον κυριότερό μας αντίπαλο. 21-5 προηγούμενος γύρος, θα προχωρήσουμε τώρα στον 8ο. Συνεχίζουμε να πιέζουμε τον Τάβα, ο οποίος δέχεται την πίεση σίγουρα, αλλά δεν έχει κάνει λάθος μέχρι στιγμής. Κρατιέται καλά και έχουμε και παραπλήσια τελική, που σημαίνει ότι θα δυσκολευτούμε να τον προσπεράσουμε άμα καίει και overtake ακόμα χειρότερα.
Μπροστά ο Γκασλί είναι στα 3,7, τον μειώνουμε συνεχώς, γιατί έχει πέσει, όπως καταλαβαίνετε, η απόδοση της soft γόμας πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Περιμένουμε τους πρώτους να μπαίνουν στα pit. Μέχρι τον 10ο γύρο θα έχουν μπει οι πρώτοι, το μόνο σίγουρο. Και κάνουμε και ταχύτερα προσωπικά περάσματα αυτή τη στιγμή στην πίστα. Πολύ ωραία περάσματα και νομίζω δεν έχουμε πάρει και warning. Είμαστε στο όριο αυτή τη στιγμή στα περάσματά μας. Και ο Τάβα κάνει ένα λαθάκι εδώ, μπλοκάρει λίγο τα φρένα. Δεν θα το εκμεταλλευτούμε ακόμα γιατί δεν έχει αφήσει περιθώρια. Μπαίνει στα pit ο Οκόν, ο οποίος ήταν μπροστά μας. Μπαίνουν και άλλοι στα pit. Και τώρα θέλουμε μια καλή έξοδο για να κάψουμε την μπαταρία. Δεν έχουμε καλύτερη έξοδο από τον Τάβα, αλλά θα κάψουμε overtake και με τη βοήθεια του ERS. Θα προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε ένα προσπέρασμα από την εσωτερική. Δεν μας φτάνει ευθεία. Και τώρα έχουμε ακόμα μια ζώνη DRS. Θα την χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν θα ανοίξουμε overtake. Θα μείνουμε πίσω για ακόμα έναν γύρο από ό,τι όλα δείχνουν. Είμαστε στην έκτη θέση πλέον μετά από τα pit stop των υπολείπων, οι οποίοι θα περάσουν όλοι στη hard γόμα. Ο Verstappen είναι στα 3,3 και έχει κάνει και το pit stop του. Η υπόθεση νίκη σήμερα νομίζω δεν υπάρχει, προφανώς. Δεν ξεκινήσαμε τόσο ψηλά για να μπορέσουμε να μείνουμε κοντά στους μπροστινούς. Ο Hamilton τώρα είναι με την medium. Μπορεί και να είναι ο μόνος που έχει medium γόμα, ο Lewis Hamilton. Και βάζει τα θεμέλια αυτή τη στιγμή για ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί όπως έχουμε πει, οι καλύτερες στρατηγικές φέτος είναι medium και hard. Δεν ακουμπάμε soft σε αγώνα. Ουσιαστικά άμα βάλεις soft θα πρέπει είτε να πας για soft medium και να τραβήξεις και τις δύο γόμες πάρα πολύ, είτε να πας για soft hard και να έχεις μεγάλη φορά στη hard στο τέλος. Εδώ έχουμε κίτρινη σημαία. Κάποιος πίσω έχει εγκατάλειψη και δεν είναι άλλος από τον Max Verstappen, ο οποίος θα εγκαταλείψει στο Grand Prix της Αυστραλίας από μηχανική βλάβη. Ήτανε φαβορή για την νίκη σήμερα και φαίνεται ότι μάλλον δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τον αγώνα. Περνάμε και τους υπόλοιπους και ναι, μόνο ο Hamilton έχει τη medium από τους μπροστινούς, που σημαίνει ότι ίσως και να είναι το φαβορή για την νίκη αυτή τη στιγμή. Ο Leclerc είναι στα 3 δευτερόλεπτα, αλλά θα έχει πάρα πολύ φθαρμένη hard συγκριτικά με τον Hamilton στο τέλος του αγώνα. Εδώ πάμε να κοιτάξουμε από την εξωτερική του Τάβα, δεν θα μας αφήσει περιθώρια. Μένουμε πίσω για ακόμα έναν γύρο όπως όλα δείχνουν. Έχουμε κίτρινη σημαία πίσω και είναι μια McLaren η οποία το χάσε, άμα κοιτάξετε στο minimap. Ακόμα καλύτερα εξελίσσονται τα πράγματα τώρα. Μια McLaren το χάσε, θα χάσει σημαντικό χρόνο. Και θα ευνοήσει εμάς αυτό στο να κερδίσουμε ακόμα περισσότερες θέσεις αφού κάνουμε το pit stop μας. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο να κάνετε ένα join στο Discord server μας για να ενημερώνεστε για live streams, πεντάγυρα, καινούργια βίντεο και να σας λύνουμε οποιαδήποτε απορία έχετε. Το link είναι κάτω στην περιγραφή μαζί με το Instagram του καναλιού και το τι τιμονιέρα χρησιμοποιώ. Ευχαριστώ πολύ, μπορείτε να πάτε να τα κοιτάξετε όλα στο description. Τώρα πλησιάζουμε τον Τάβα, κίτρινες σημαίες για το τρίτο σεκτόρ, που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να προσπεράσουμε τον Τάβα, τον πρώην teammate μας. Τώρα όμως, στην έξοδο από αυτήν εδώ τη στροφή, ο Τάβα θα έχει χειρότερη θεωρητικά έξοδο. Θα κάψουμε την μπαταρία, έχουμε και τον DRS, πάμε να κοιτάξουμε για μια κίνηση από την εσωτερική. Όχι, θα μείνουμε πίσω, αλλά έχουμε καλύτερη έξοδο εδώ, ενώ κόβεται λίγο το recording. Και με την μπαταρία έχουμε και τον DRS. Πάμε να κοιτάξουμε από την εξωτερική πάλι, δεν αφήνει περιθώρια ο Τάβα, παρκάρει το μονοθέσιο στη μέση της πίστας, ωραία άμυνα και αν δεν κάνει λάθος δύσκολα θα μπορέσουμε να τον περάσουμε εντός πίστας. Ο Χάμιλτον έχει ανοίξει τα 9 δευτερόλεπτα, ο Λεκλέρ έχει μειώσει στα 1,7 και σιγά σιγά φαίνεται ότι θα εμπλακεί και αυτός στην μάχη. Ο Μάρκ μας λέει να πιέσουμε και να κάψουμε την μπαταρία μας, βλέπουμε τα ελαστικά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε αυτό το σημείο πίσω ο Πέρες έχει δημιουργήσει ένα τρενάκι μαζί με τον Ράσελ και πολλούς ακόμα, οι οποίοι οι μισοί έχουν κάνει αλλαγή, έχουν περάσει σε hard και οι άλλοι μισοί είναι ακόμα με την medium γόμα και καθυστερούν αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τα pit stop τους. Τώρα πάμε να ρωτήσουμε για τον προηγούμενο μας γύρο γιατί δεν τον γνωρίζαμε. Πλησιάζουμε τον Τάβα ξανά, κάνει ένα λάθος στα φρένα. Θέλουμε να αλλάξουμε γραμμές τώρα για να έχουμε καλύτερη έξοδο στην ζώνη DRS. Ο Τάβα έχει καλύτερη έξοδο εδώ όμως γιατί έχουμε ένα γλίστριμα και φαίνεται ότι θα μείνει μπροστά για λίγο ακόμα. Τώρα πρέπει να έχουμε καλή έξοδο και ο Τάβα θα κάνει λάθος. Θα κάψουμε την μπαταρία, δεν αφήνουμε περιθώρια τώρα. Θα πάμε να περάσουμε από την εσωτερική και καθαρίζουμε το προσπέρασμα
στον 12ο πλέον γύρο. Ανεβαίνουμε στην δεύτερη θέση, περνάμε τον Τάβα. Ωραία μάχη, αλλά κάπου και κάποτε πρέπει να τελειώσει και αυτή. Δεν έχουμε ξεφύγει βέβαια. Ο Τάβα είναι ακόμα πίσω μας κολλημένος στα 4 δέκατα και πρέπει τώρα που δεν ακολουθάμε τις γραμμές του να φτιάξουμε τις δικές μας γραμμές, να συγκεντρωθούμε λίγο και να ξεφύγουμε από το DRS του. Να θυμίσω, παίζουμε χωρίς γραμμή, που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούμε τα σημεία φρεναρίσματος από ότι ο Τάβα, ο οποίος Τάβα παίζει μόνο με γραμμή, έχει κλειστό και το ABS και το Traction Control. Εμείς θα έχουμε όλα off. Το μόνο assist που χρησιμοποιεί ο Τάβα είναι γραμμή, την οποία θα την βγάλει και αυτός όπου να είναι. Σε ένα-δύο παιχνίδια την έχει βγάλει. Ενώ έχουμε ένα γλίστριμα εδώ, ωριακά το σώζουμε. Φαίνεται ότι έχουμε αγχωθεί λίγο προσπαθώντας να ανοίξουμε τη διαφορά από τον Τάβα. Κάνουμε ταχύτερα προσωπικά περάσματα όμως. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετό, γιατί ο Τάβα έχει τον DRS. Έχουμε μειώσει τον Χάμιλτον μπροστά από τα 8,8, άμα, στα 8,8 άμα βλέπετε καλά. Ο Λεκλέρ έχει μπει και αυτός απόσταση DRS από εμάς και τον Τάβα. Τώρα θέλουμε μια καλή έξοδο, έχουμε μπαταρία για να κάψουμε. Θα σπάσουμε λίγο τον αέρα από τον Τάβα, όχι, αλλά θα κάνουμε ταχύτερο προσωπικό στο 1.29.64. Πάρα πολύ καλός γύρος. Εδώ όμως θα χάσουμε λίγο τα φρένα και θα ανοίξουμε τη γραμμή μας. Θα πάρουμε και warning για corner cutting. Ο Τάβα θα το εκμεταλλευτεί αυτό και θα πάει να περάσει από την εσωτερική. Ξαναπερνάει λοιπόν ο Τάβα, μπλοκάρει και λίγο τα φρένα. Θέλουμε να αλλάξουμε γραμμή, να του κάνουμε ένα switchback, να κρατηθούμε από την εξωτερική. Ξανααλλάζουμε γραμμή εδώ και είμαστε σχεδόν δίπλα-δίπλα. Αλλά θα αφήσουμε το πόδι από τον γκάζι για να περάσει ο Τάβα μπροστά. Ο Λεκλέρ πιέζει και αυτός, είναι στα 1,5 δέκατα η διαφορά από τον Μονεγάσκο. Τώρα καίμε ξανά την μπαταρία για να περάσουμε τον Τάβα σε αυτήν εδώ την ευθεία. Φαίνεται ότι καίει και αυτός. Δεν τον μειώνουμε. Έχουμε και το slipstream, έχουμε και το ERS και μάλλον δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε, αλλά ανοίξαμε αρκετά τον Λεκλέρ στα 5 δέκατα μέχρι το τέλος της ευθείας. Τώρα ξανά έχουμε DRS, θα το κάψουμε και με και την μπαταρία. Χρησιμοποιούμε τον DRS, θα πάμε από την εξωτερική του Τάβα και θα καθαρίσουμε ξανά το προσπέρασμα. Ξαναπερνάμε τον Τάβα στον 13ο γύρο, στο τέλος του 13ου γύρου. Οριακά δεν πήραμε warning εδώ, όλα καλά και ίσως και να μπούμε στα pit σε αυτό το γύρο για να πάμε να κάνουμε undercut. Ο Hamilton μπαίνει στα pit και μπορεί να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Δεν παίρνουμε γραμμή για τα pit, όχι. Θα κάτσουμε ακόμα έναν γύρο έξω. Ο Τάβα δεν μπαίνει ούτε αυτός. Και τώρα πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό in-lap. Ο Τάβα είναι στη δεύτερη θέση. Ο Leclerc περνάει και αυτός τρίτος. Δεν κάναμε καλό προηγούμενο γύρο. Πάνω από το 1.22 ήταν. Όμως τώρα πρέπει να κάψουμε μπαταρία. Ό,τι έχουμε για αυτόν εδώ το γύρο μέχρι να μπούμε στα pit. Είναι σημαντικό να βγούμε μπροστά από τον Τάβα μετά από την αλλαγή μας. Και οι δύο είμαστε με hard. Θα περάσουμε σε medium. Θα προσπαθήσουμε να τις ζεστάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά μένει να δούμε και αν ο Τάβα θα μπει στον ίδιο γύρο με εμάς ή θα επιχειρήσει να κάνει το overcut. Πράσινο πρώτο sector. Χάνουμε λίγο το apex εδώ. Θα κάψουμε ό,τι έχουμε από μπαταρία για αυτή τη μεγάλη ευθεία, η οποία παλιά δεν ήταν ευθεία για όσους το θυμούνται. Ο Πέρεζ σε λίγο θα μπει και αυτός σε απόσταση DRS μαζί με τον Ράσελ. Θυμίζω δεν έχουμε μάχη με αυτούς, έχουμε μάχη μπορεί και για την έκτη θέση. Εδώ κάνουμε λάθος, ενώ έχουμε MOV, αν βλέπω καλά. Όχι λάθος, κόκκινο είναι, πήγα λίγο πιο κοντά στην οθόνη. Ενώ έχουμε κόκκινο δεύτερο sector, δεν τα πήγαμε και τόσο καλά στο δεύτερο sector. Τώρα όμως θα αρχίσουμε να παίρνουμε σιγά σιγά γραμμή για τα pit για να περάσουμε σε medium γόμα. Ο Τάβα να δούμε θα μπει. Ενώ γλιστράμε πάρα πολύ στην είσοδο των pit και έχουμε και μια επαφή με τον τοίχο. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο damage. Προσέχουμε και την είσοδο στο pit και πατάμε και κατά λάθος και το turn in. Το pit stop θα βγει αρκετά αργό. Θέλαμε να πατήσουμε το pit limiter και κατά λάθος το πατήσαμε αφού μπήκαμε στα pit. 3,1 τα pit. Okay, ήταν μια μικρή ατυχία, αλλά τώρα πρέπει να πιέσουμε για να μην δεχτούμε overcut από τον Τάβα. Θα κοιτάξουμε και για ζημιά λογικά, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ίχνος ανησυχίας. Ο Γκασλί βγαίνει μπροστά μας πάρα πολύ κοντά. Σίγουρα του έχουμε μειώσει αρκετά τη διαφορά. Ήταν στα 3,7 αν θυμάμαι καλά στον ένα το γύρο. Τώρα είναι στα 2,1. Φαίνεται ότι πήγαμε για overcut στον Γάλλο και πάμε για βαθμούς πλέον. Έχουμε τον Ρικιάρδο στα 6,8 και με την χρησιμοποιημένη χάρτη που έχουν όλοι αυτοί οι πιλότοι θα μπορέσουμε να κόψουμε πάρα πολύ γρήγορα την διαφορά. Να θυμίσω, ξεκινήσαμε στην 20η θέση σήμερα, έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό αγώνα μέχρι στιγμής και είναι πιθανό να φτάσουμε
ακόμα και μέχρι την έκτη θέση. Να θυμίσω, είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογία των οδηγών, 2 βαθμούς πίσω από τον Σέρχιο Πέρεζ και δεν θέλω να πω ψέματα, δεν ελπίζουμε για κάποιο πρωτάθλημα φέτος, όμως έχουμε πάρα πολύ καλό μονοθέσιο. Σίγουρα είναι πιο γρήγορο από ό,τι πέρυσι, γιατί έχουμε βάλει πολλά upgrades, όμως δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κυνηγήσουμε τίτλο φέτος, όντας η έκτη δύναμη. Ο Τάδα μπορεί και να έχει περάσει τρίτος, αν δεν έχει περάσει τώρα θα περάσει στην Ίμολα σίγουρα, γιατί περιμένει ακόμα περισσότερα upgrades, και εμείς θέλουμε να περάσουμε την McLaren σιγά σιγά και να πάμε πέμπτη δύναμη. Τώρα ο Τάβα, από ό,τι είδατε, θα βγει μπροστά από τον Γκασλί και ο Γκασλί θα χάσει το μονοθέσιο και θα σπινάρει. Μπαίνουμε και οι δύο μέσα στους βαθμούς, ένατος ο Τάβα, 10 θέση για εμάς. Όμως μας έκανε overcut και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να τον ξαναπεράσουμε. Όλη η δουλειά που έγινε στους προηγούμενους γύρους έχει καταστραφεί. Κάνουμε move δεύτερο sector τώρα και πάμε για απόπειρα ταχύτερου γύρου. Ρωτάμε για το ταχύτερο γύρο. 19.4 μας ενημερώνει ο Mark. Τώρα ο Τάβα φαίνεται ότι δεν έχει και τα καλύτερα πατήματα. Έχουμε μειώσει τον Ρικιάρντο στα 5,1, να το πούμε και αυτό. Και έχουμε και άλλους 12 γύρους μέχρι το πέσιμο της καρός σημαίας. Πρέπει να του κόβουμε μισό δευτερόλεπτο στον γύρο περίπου για να μπορέσουμε να τον περάσουμε μέχρι το τέλος του αγώνα. Σίγουρα κόβουμε πολύ περισσότερο από αυτό. Και θα γράψουμε το 1.19.869. Όχι ο καλύτερος γύρος. Πλησιάζουμε τον Τάβα εδώ. Έχει κακή έξοδο. Σίγουρα έχουμε καλύτερη από αυτόν. Όμως δεν μας φτάνει η ευθεία σίγουρα. Και με την μπαταρία έχουμε 80%. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Θα μείνουμε πίσω για λίγο ακόμα. Αλλά όποτε βρεθεί η ευκαιρία θα κάνουμε το προσπέρασμα στον Τάβα. Και θα πάρουμε περισσότερους βαθμούς από αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος σε κάθε αγώνα, να τον κερδίζουμε και να σιγουρεύουμε βαθμούς. Θέλουμε να είμαστε στους βαθμούς σε κάθε αγώνα που περνάει και να τερματίσουμε στο top 5. Αυτός είναι ο στόχος για φέτος, το top 5, και να πάρουμε στην πορεία ένα συμβόλαιο σε μια καλύτερη ομάδα, σε μια από το top 3, τη Mercedes, τη Ferrari ή και την Red Bull για την επόμενη σεζόν. Αλλά και αν έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε αρκετά την ομάδα και να βελτιώσουμε το μονοθέσιο τόσο πολύ που να περάσουμε στο top 3 μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί και όχι να μην μείνουμε στην Αλπίν. Εδώ Τάβα κάνει ξανά λάθος, μπλοκάρει τα φρένα του, είμαστε πολύ κοντά του και θα δοκιμάσουμε ίσως ένα προσφέρασμα στις δύο ζώνες DRS στην ευθεία κίνησης τερματισμού. Έχει μέτρια έξοδο, θα γλιστρήσει κι άλλο τώρα και είμαστε κολλημένοι πίσω του, δεν υπάρχουν περιθώρια άμυνας. Περνάμε πάρα πολύ εύκολα από την εσωτερική των Τάβα και θα αλλάξουμε και γραμμή τώρα, θα πάμε από την εξωτερική για να βελτιώσουμε την έξοδό μας. Μένουμε μπροστά, ανεβαίνουμε στην ένατη θέση. Ο Ρικιάρντο είναι στα 4,5. Πάει να παίξει αντεπίθεση ο Τάβα, αλλά δεν μπορεί να μας περάσει. Δεν έχει DRS, είχαμε εμείς DRS. Να θυμίσω, όποιος παίρνει DRS στην πρώτη ζώνη έχει και στην δεύτερη. Τώρα το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μείνει πίσω και να μας ακολουθήσει. Καλύτερο πρώτο κομμάτι, καλύτερο προσωπικό πρώτο κομμάτι και ξανακαίμε μπαταρία για να πάμε για απόπειρα ταχύτερου γύρου τώρα. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Το δεύτερο σέκτορ θα είναι και αυτό πράσινο. Ταχύτερο δεύτερο προσωπικό. Ωραία περάσματα από εδώ. Χάνουμε λίγο την έξοδο και ο Τάβα θα πάρει τριάρα από ό,τι βλέπετε. Πήρε τριάρα εν τέλει. 19.6 ήταν ο γύρος, αλλά δεν ήταν αρκετό για να κάνουμε ταχύτερο γύρο. Και τώρα έχουμε πιάσει τον Ρικιάρντο αρκετά. Θα ακούσουμε όμως Team Radio. Τι είναι? Για τώρα της Αυστραλίας είναι. Άλλησε τώρα. Ναι. Τι είχε θέμα? Ναι. Όντως τώρα. Μπρο, η κατάρα της Αυστραλίας είναι αληθινή, αλήθεια. Δεν γίνεται, είναι αληθινή. Είναι αληθινή.
Απίστευτο. Αλήθεια, τέλειο. Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά. Πάντα στην Αυστραλία. Πάντα. Αν μου το λέγατε στην αρχή του αγώνα, πραγματικά δεν θα το πίστευα. Τέσσερις αγώνες έχουμε κάνει στην Αυστραλία στο κοπ και στους τέσσερις έχουμε εγκαταλείψει από κινητήρα. Η κατάρα είναι πραγματικά αληθινή. Εκεί που έχουμε καταπληκτικούς αγώνες, κάνουμε πάρα πολύ καλούς αγώνες σε όλους και στις τέσσερις σεζόν. Πηγαίναμε για νίκη στις πρώτες δύο, τώρα πηγαίναμε για πολύ δυνατό αποτέλεσμα μέχρι και έκτη θέση. Βλέπετε, ο Ρικάρντο είναι πλέον στην έκτη. Είχε γίνει ένα μπέρδεμα με τον Πέρεζ, έχασε τα φρένα. Μάλλον ο Πέρεζ έχασε και ο Κον μετά τα φρένα και πέρασε και ο Τάβα πάλι. Αλλά έχει εξάρα πλέον ο Τάβα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ανοίξει τη διαφορά άμα θέλει να μείνει μπροστά από τον Πέρεζ. Και εν τέλει τα κατάφερε και φαίνεται ότι θα τερματίσει στην 8η θέση σήμερα, γιατί θα χάσει θέση από τον Οκόν. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχουμε εγκαταλείψει 4 στα 4 στην Αυστραλία. Δεν έχουμε καταφέρει να τερματίσουμε αγώνα. Είναι εξωπραγματικό. Ο Τάβα τώρα θα πάρει την εξάρα εν τέλει. Δεν θυμόμουν από ότι την είχε πάρει. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν μπορούμε να τερματίσουμε αγώνα στην Αυστραλία. Άμα γίνει και την επόμενη σεζόν, νομίζω ότι πρέπει να πάω για ξεμάτιασμα ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, κάναμε τα upgrade στο durability, το δουλέψαμε αρκετά. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό. Ίσως και να είναι απλά σύμπτωση. Αλλά πραγματικά, άμα έχουμε θέματα και φέτος με το durability, θα είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Πριν υπογράψουμε με την Alpine, δεν γνωρίζαμε ότι ήταν τελευταία στο durability. Αυτό είναι ένα μικρό αρνητικό. Αλλά όπως είπα, θα το δουλέψουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα έχουμε καταφέρει να πάμε τρίτη ομάδα στο durability και αστισιάσουμε λίγο απόδοση για να το καταφέρουμε αυτό. Δεν έχουμε καθόλου άγχος. Θέλουμε να πάρουμε το maximum από τη φετινή σεζόν. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να κάνουμε την ομάδα καλύτερη. Και όταν πήγαμε και στην ομάδα, μας είπανε κιόλας ότι το πρώτο μισό θα παλεύουμε. Θέλουμε να παλεύουμε για βαθμούς, αλλά στο δεύτερο μισό πάμε για νίκες. Αυτός είναι ο στόχος. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε μέχρι την Γαλλία να έχουμε φτιάξει ένα μονοθέσιο τόσο ανταγωνιστικό όσο μας υποσχέθηκε η Αλπίν, για να μπορέσουμε να παλέψουμε για νίκες και ίσως και το πρωτάθλημα εν τέλει. Δεν ξέρει κανείς. Και ο Κον έκανε κατάρτιση πάντως στον Τουραμπίλ, το πρέπει να το δουλέψεις. Πότε έκανε? Έκανε. Τι λες? Σε ποιο γύρο? Στον Ευρώμα. Όχι, λάθος το. Ναι. Νίκητης λοιπόν ο Charles Leclerc στο Grand Prix της Αυστραλίας, δεύτερος ο George Russell και τρίτος ο Lando Norris. Μπορεί και το αντίθετο, μάλλον δεύτερος ήταν ο Lando Norris, αλλά το δούμε τώρα. Θα πάμε να δούμε την κατάταξη και τις βαθμολογίες. Ναι, ο Norris είναι δεύτερος, τρίτος ο Russell, τέταρτος είναι ο Sainz, πέμπτος ο Hamilton, έκτος ο Ricciardo, έβδομος ο Esteban Ocon, όγδος ο Tava, ένατος ο Πέρες και τη δεκάδα συμπληρώνει ο Βάλτερη Μπότας. Verstappen και εμείς ήμασταν πάρα πολύ άτυχοι σήμερα. Εγκαταλείψαμε από κινητήρα και οι δύο. Άλμπον Λατίφη 17-18. Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς. Όχι για τον Άλμπον, για τον Λατίφη σίγουρα. Και πάμε και στους οδηγούς, όπου πέφτουμε τέταρτη, 19 βαθμούς πίσω από τον Λεκλέρ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα όμως. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε όπως είπαμε. Ο Τάβα είναι 7ος. Με 22 βαθμούς, 12 βαθμοί μας χωρίζουν και στους κατασκευαστές, με τους βαθμούς που πήρε ο Κον, η Αλπίν δεν μπορεί να κρατήσει την τέταρτη θέση που είχε και πέφτει στην πέμπτη με 40-43 η Mercedes, 22 η Haas. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να το απολαύσατε. Ήταν μεγάλο, είχε πολλές μάχες. Πρώτη φορά είχαμε μάχη με τον Τάβα. Μέχρι τα επόμενα, η Μόλα με sprint. Μείνετε συντονισμένοι και να είστε όλοι καλά. Γεια σας.